Καλησπέρα σας και από μένα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και στις παθήσεις των νεφρών, οι σημαντικότερες εξελίξεις οφείλονται στους SGLT2 αναστολής, που μετά την επιτυχία τους στην διαβητική νεφροπάθεια, φυσικά το ερώτημα ήταν αν μπορούν να επιβραδύνουν την επιδείνωση της νεφρικής λειτουργίας και σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο που δεν οφείλεται σε διαβήτη. Η μελέτη DAPA-CKD αναφέρθηκε και η κυρία Μητράκου, αλλά θα ήθελα να πω από την πλευρά του νεφρολόγου ότι συμμετείχαν πολλοί ασθενείς και ο στόχος ήταν από την αρχή της μελέτης νεφρικός. Και υπήρχαν αρκετοί ασθενείς, ένα 14%, με πολύ χαμηλό eGFR και πολύ ψηλή λευκοματουρία. Όλοι οι ασθενείς ήταν στο στάνταρ που είναι η καταστολή του άξονα ρινίνης αγκιοτενσίνης της αλτοστερόνης. Η αποτελεσματικότητα φάνηκε πολύ νωρίς, γι' αυτό και διακόπηκε πρόωρα η μελέτη, γιατί η DAPA υπερήχε σαφώς το πλασίμπο. Θα πρέπει όμως να τονίσουμε εδώ ότι από άποψη ασφάλειας υπήρχε στην αρχή ένα dip, μια πτώση του eGFR που φάνηκε στις δύο πρώτες εβδομάδες μετά τη χορήγηση της DAPA Glyphosin. Μετά όμως ακολουθεί σταθεροποίηση. Ο λόγος είναι ότι το ευεργετικό αποτέλεσμα οφείλεται σε καλό αιμοδυναμικό προφίλ. Μειώνεται η ενδοσπυραματική πίεση. Αυτό αρχικά, όπως συμβαίνει και με την καταστολή του άξονα, έχει σαν αποτέλεσμα να πέφτει το eGFR, να ανεβαίνει η κρεατινίνη, αλλά μακροπρόθεσμα έχουμε τα ωφέλη που φάνηκαν στη μελέτη στα 2 χρόνια. Το ίδιο φάνηκε και στις άλλες μεγάλες μελέτες που έγιναν με SGLT2 αναστολής, όπως η μελέτη Credence, η οποία δεν είχε σκοπό να εντάξει ασθενή σε προχωρημένο στάδιο χρόνιας νεφρικής νόσου, όμως το διάστημα που μεσολάβησε από το screening μέχρι την τυχεοποίησή τους, αρκετοί έχασαν έδαφος, όπως συμβαίνει συνήθως σε ασθενείς με προχωρημένη χρόνια νεφρική νόσο, δεν τους απέκλεισαν από τη μελέτη, συνέχισε και αναλύθηκαν χωριστά, όπου φάνηκε ότι είχαμε ευνοϊκό αποτέλεσμα και χωρίς πολλές παρενέργειες και σε αυτή την ομάδα με το πολύ χαμηλό eGFR. Το ίδιο και η μελέτη Emperor, που σχεδιάστηκε μεν για ασθενείς για καρδιακή ανεπάρκεια, αλλά καταγράφηκε και η νεφρική λειτουργία και εδώ φάνηκε ότι είχαμε έναν ετήσιο ρυθμό μείωσης eGFR πιο αργό στην ομάδα που έλαβε το empagliflozin. Σε άλλη κατηγορία, που είναι η αναστολή των αλατοκορτικοειδών, είχαμε τη μελέτη Fidelio, όπου χορηγήθηκε φινερενόν ή πλασίμπο. Είναι ένας μη στεροειδής αναστολέας υποδοχή αλατοκορτικοειδών. Οι ασθενείς είχαν όλη διαβητική νεφροπάθεια, ήταν όλοι στη μέγιστη ανεκτή δόση αναστολέα μετατρεπτικού ενζήμου ή υποδοχέων αγκιοτενσίνης 2. Ήταν όλοι σε στάδιο 2 προς 3 χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας και είχαν λευκοματουρία. Η ομάδα με την καλύτερη νεφρική λειτουργία άντεξε μεγαλύτερη δόση φινερενόνης και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο ρυθμός έκπτωσης νεφρικής λειτουργίας επιβραδύνεται με τη χορήγηση φινερενόνης. Και επίσης είχαμε μείωση της αλμπουμινουρίας στους ασθενείς που έλαβαν φινερενόνης, ενώ όπως αναμενόταν η πιο συχνή παρενέργεια ήταν η υπερκαλεμία, αλλά δεν ήταν τόσο σημαντική, οδήγησε σε διακοπή της θεραπείας μόλις το 2,3% των ασθενών που έλαβαν το ενεργό φάρμακο. Να περάσουμε τώρα στις πειραματονεφρίτιδες. Η μελέτη Stop IgA ήταν η μεγαλύτερη μελέτη που είχε γίνει στην IgA σπειραματονεφρίτιδα. Είχε ασκηθεί κριτική όμως, γιατί είχε μια μικρή χρονική διάρκεια. 3 χρόνια δεν είναι αρκετό για μια πάθηση η οποία οδηγεί σε τελικό στάδιο χρόνιας νεφρικής νόσου μετά από 20-25 χρόνια. Οπότε το 2020 είχαμε τη δημοσίευση αποτελεσμάτων από τη δεκαετή παρακολούθηση. Άλλαξαν και το στόχο σε ένα σύνθετο καταληκτικό σημείο που περιλάμβανε και θνητότητα εκτός από μείωση του eGFR, αλλά και εδώ τα αποτελέσματα έδειξαν ότι δεν υπάρχει όφελος από την προσθήκη ανοσοκαταστολής στη συντηρητική αγωγή. Το πρόβλημα εδώ βέβαια ήταν ότι, θα το δούμε και μετά, ήταν ότι το ανοσοκατασταλτικό σχήμα δεν ήταν ενιαίο. Ο καθένας διάλεγε ό,τι ήθελε και σε πολλές περιπτώσεις ήταν έτσι απαράδεκτα βαρύ για μια τέτοια πάθηση και πολύ κορτιζόνη έδωσαν και πολύ κυκλοφοσφαμίδη και βεβαίως τα αποτελέσματα δεν δικαίωσαν την επιλογή ανοσοκαταστολής. Τώρα, στην νεφρίτιδα του λύκου, οι δύο μελέτες, BLIS 52 και BLIS 76, που οδήγησαν στην αδειοδότηση του μπελίμουμαμπ, δεν είχαν συμπεριλάβει ασθενείς σε προχωρημένο στάδιο χρόνιας νεφρικής νόσου. Η μελέτη που δημοσιεύτηκε πέρυσι, η BLIS-NN, η προσθήκη
Believe η πλασίμπο έγινε σε ασθενείς που ήταν ήδη στη στάνταρ αγωγή και έδειξε ότι και σε προχωρημένο στάδιο υπάρχει επιπλέον όφελος από τη συνήθεια αγωγή, από την προσθήκη του Believe. Τώρα, στις ΑΝΚΑ σχετιζόμενες αγκίτιδες, επειδή εξελίσσονται ταχαίως και επειδή έχουμε πρόωρο θάνατο ή τελικό στάδιο χρόνιας νεφρικής νόσου παρά την optimum μέχρι τώρα αγωγή, οι περισσότεροι νεφρολόγοι προσθέτουν πλασμαθαίρεση. Από ένα σημείο EGFR και κάτω, δηλαδή αν στην πρώτη εκδήλωση οι ασθενείς έχουν κρεατινίνη 4, εκεί ήταν το σημείο που είχε τεθεί από τις μελέτες από τη Γιούλα, θεωρούσαμε ότι πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε πλασμαθαίρεση. Ήρθε η μελέτη Πέξιβας να αμφισβητήσει αν χρειάζεται οπωσδήποτε πλασμαθαίρεση ή όχι. Και ήταν μια τυχιοποιημένη μελέτη, στην οποία συμμετείχαν πολλοί ασθενείς για τέτοια πάθηση. Και μετά από 7 ετή παρακολούθηση, φάνηκε ότι δεν είχε διαφορά. Δηλαδή, είτε είχε προσθεθεί, είτε δεν είχε προσθεθεί πλασμαθαίρεση. Τα αποτελέσματα ήταν τα ίδια, όχι πολύ καλά. Έτσι. Το ίδιο πάλι αποτέλεσμα είχαμε και για τα δύο σχήματα κορτιζόνης που επιλέγησαν, χαμηλή δόση ή υψηλή δόση, και βεβαίως λιγότερες παρενέργειες είχε η χαμηλή δόση. Δεν έχει βγει όμως ακόμη από τα guidelines, τα KDIGO είναι τα νεφρικά guidelines, όπου φαίνεται ότι ακόμα επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουμε πλασμαθαίρεση αν θεωρούμε ότι αυτό θα ωφελήσει τον ασθενή. Χωρίς να είναι λάθος να μην κάνουμε πλασμαθαίρεση. Τώρα, στην οξία νεφρική ανεπάρκεια, που είναι συνηθισμένη σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς, ένα ερώτημα πάντα είναι πότε είναι η καλύτερη στιγμή για να αρχίσει κανείς θεραπεία υποκατάστασης. Λοιπόν, η μελέτη START-AKI, που είχε διάρκεια 4 χρόνια και συμμετείχαν πάρα πολλοί ασθενείς, η επιλογή έγινε με βάση είτε συμβατικά κριτήρια, δηλαδή υπερκαλεμία, οξέωση, ουρεμία, υπερφόρτωση με υγρά, είτε πρώιμη παρέμβαση, έχουμε με βάση τη σταδιοποίηση, αρχίζουμε αιμοκάθαρση. Το πλεονέκτημα της πρώιμης παρέμβασης θα ήταν η πρόληψη εμφάνισης επιπλοκών και το μειονέκτημα θα ήταν να βάλουμε σε αιμοκάθαρση ασθενείς που θα είχαν ανακτήσει νεφρική λειτουργία και χωρίς την παρέμβασή μας. Το κύριο καταληκτικό σημείο ήταν θάνατος από όλες τις αιτίες στις 90 μέρες. Απολύτως καμία διαφορά. Είτε δηλαδή αρχίζαμε πρόωρα την αιμοκάθαρση είτε επί ενδείξεως, το αποτέλεσμα ήταν ακριβώς το ίδιο. Και όχι μόνο ήταν, και δεν ήταν μόνο αυτό, ένα πολύ σημαντικό συμπέρασμα που βγήκε από αυτή τη μελέτη, με την ανάλυση των ασθενών που επιβίωσαν στα δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία, ήταν ότι όσοι είχαν πρώιμη παρέμβαση, ένα 10% παρέμειναν σε χρόνιο πρόγραμμα αιμοκάθρασης και είχαμε και ανεπιθύμητες ενέργειες, διότι χρειάζονταν κεντρικές γραμμές, έναντι της καθυστερημένης παρέμβασης ομάδας, που λιγότεροι παρέμειναν στην αιμοκάθραση, ενώ ένα 16% είχε ανεπιθύμητες ενέργειες αντίστοιχα. Και τέλος, η συμμετοχή των νεφρών στην νόσο COVID επιβαρύνει την πρόγνωση. Ευτυχώς δεν είναι συχνή. Ένα 7% των ασθενών αναμένεται να παρουσιάσουν οξία νεφρική ανεπάρκεια. Συνήθως νωρίς υπάρχουν παράγοντες κινδύνου, βαριά νόσος, το υπάρχουσαν νεφρική ανεπάρκεια, νεφροπαινία, αυξημένα D-dimers. Παρότι όμως δεν είναι και τόσο συχνή η εμφάνισή της, έχει βαριά πρόγνωση με 80% θνητότητα για στάδιο 3, δηλαδή όσοι χρειάζονται αιμοκάθαρση, πολύ λίγοι αναμένεται να επιβιώσουν. Ευχαριστώ.